Θα επιστρέψουμε στην υπόθεση της Νοβάρτης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος, ο πρώην υπουργός, ένα από τα πρόσωπα που επίσης ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση. Και η δική του υπόθεση μπήκε στο αρχείο, να πούμε. Κύριε Λικουρέτζο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κουτροκόη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, πώς βλέπετε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Νοβάρτης και πώς βλέπετε την απόφαση, από ό,τι φαίνεται, του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω της διαρροής της συνομιλίας του με τους συνεργάτες του, ότι εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους στέλνω στα δικαστήρια, διαχωρίζοντας έτσι εμέσως, αλλά σαφώς, τον κύριο Τσίπρα από την εξέλιξη της υπόλοιπης υπόθεσης από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Καταρχήν, η όλη υπόθεση Νοβάρτης είναι μια υπόθεση με πολλές σκοτεινές πλευρές και νομικά επιλείψιμες, πάρα πολλές. Και θα αφήσει το στίγμα της επιμακρών στη δημόσια ζωή της χώρας, διότι εστράφει κατά δικαίων ανθρώπων αδίκως και βάναυσα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητος και ορθώς την υπόθεση αυτή τη διαχωρίζει ως προς την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο προσδιορίζει ως πολιτικό αντίπαλο, αλλά από εκεί και πέρα είναι βέβαιο ότι η Βουλή καλείται να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, να αναλάβει τις ευθύνες της. Και εύχομαι να το κάνει, διότι απαιτείται επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, στην οποία άνθρωποι οι οποίοι έχουμε σημαία την ηθική και πολιτική μας ακαιρεότητα βρεθήκαμε κατηγορούμενοι, βρεθήκαμε να μας πυλώνουν. Και θυμάστε τις χιλιάδες των ωρών των συζητήσεων στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, χωρίς να έχουμε την παραμικρή δυνατότητα αμήνης. Και θέλω δημοσίως να σας ευχαριστήσω, γιατί είστε ένας κύριε Παυλόπουλο που με καλέσατε και μου δώσατε βήμα να υπερασπιστώ την τιμή μου εκείνες τις δύσκολες ώρες. Και δεν θα το ξεχάσω και σας ευχαριστώ. Λέω λοιπόν ότι ήταν αυτή υποχρέωση όλων μας, κύριε Λικουρέτζε. Δεν το έκαναν όλοι, κύριε Παυλόπουλε. Αντίθετα, υπήρχαν συγκροτήματα τα οποία λειτουργούσαν ως μηχανισμοί σπήλωσης και τίποτα παραπάνω. Το ερώτημα είναι αν και με την απόσταση του χρόνου και με την ψυχραιμία που σας αποδίδει η αρχιοθέτηση της υπόθεσης σε ό,τι αφορά το πρόσωπό σας, εάν εσείς υιοθετείτε την καταγγελία, την κατηγορία περισκευωρίας. Είναι βέβαιο ότι η όλη υπόθεση έχει το χρώμα της σκευωρίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να αναζητηθούν ευθύνες όπου υπάρχουν στην ευρύτερη υπόθεση της εμπορίας των φαρμάκων στη χώρα μας και όχι μόνο εκεί. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέραν του γεγονός ότι ήθελε να σπηλώσει εκείνος τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν ενδιαφέρθηκε για την αναζήτηση της αλήθειας. Και λυπούμε διότι και τμήματα της δικαιοσύνης, πρόσωπα της δικαιοσύνης, ενεπλάκησαν σε αυτή την προσπάθεια σπήλωσης και όχι διαλεύκασης της υπόθεσης. Και τους βλέπουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, να αλληλοκατηγορούνται αυτή τη στιγμή οι δικαστικοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν αρχικώς στην υπόθεση αυτή. Η ποιότητα της απονομής, κυρία Κουτροκόη, η δικαιοσύνη στη χώρα μας, όταν η αρμόδιοι λειτουργοί, οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί, αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας ετάχθη υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Δεν ετάχθησαν όμως να υπηρετήσουν την αλήθεια. Δεν ετάχθησαν να απονείμουν δικαιοσύνη. Δεν ετάχθησαν να αποκαταστήσουν την τιμή εκείνων οι οποίοι αδίκως εσπηλώθησαν. Και σας λέω, επειδή ακούω τα περί εξεταστικής, ναι, κάτι το οποίο απεδείχθη ότι όταν πήρε εντολή η Προκαταρτική Επιτροπή από την Ολομέλεια της Βουλής, δεν εκπλήρωσε την εντολή αυτή. Παρητήθη της εντολής, επέστρεψε την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Έχουν ευθύνες οι κύριοι βουλευτές που εγκατέλειψαν τις ευθύνες τους και δεν συνεισέφεραν στην διαλεύκαση της υπόθεσης. Και φοβούμαι να πω ότι εάν και η επόμενη εξεταστική ή προκαταρτική επιτροπή λειτουργήσει κατά τρόπο κατώτερον των εντολών του Συντάγματος και της αποφάσεως Ολομελίας της Βουλής, καλό θα ήταν να μην επιχειρηθεί καν. Κύριε Λικουρέτζε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.